Με το μάτι στους επιπλέον φόρους βρίσκεται η ελληνική κυβέρνηση για να κλείσει η αξιολόγηση με τους δανειστές. Γι' αυτό το λόγο έρχονται αλλαγές στους συντελεστές και στην κλίμακα της εισφοράς αλληλεγγύης, με τις επιβαρύνσεις να ξεκινούν από όσους έχουν εισόδημα 17.000 ευρώ και πάνω, ενώ στόχος είναι τα ετήσια μόνιμα έσοδα να υπερβαίνουν το 1,3 δισεκατομμύριο ευρώ. Οι ΣΕΡΕΙ σχολιάζουν την εξέλιξη αυτή και δηλώνουν πως δεν μπορούν να ανταποκριθούν στην επιβολή των φόρων. Όχι. Δύσκολο πάρα πολύ. Ειδικά εμείς τώρα οι μικροσυνταξιούχοι είμαστε για το στριμώνα μέσα. Αν επικρατήσουν αυτά τα μέτρα είναι σε πολύ δύσκολη κατάσταση. Πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορέσει πώς να το βγάλει πέρα. Για να επιβιώσει. Πολύ δύσκολα. Είναι συνέχεια και εγώ είμαι συνταξιούχος αστυνομικός. Κάθε φορά έχει κόψει μου, όχι ότι δεν υπάρχουν ακόμα συντάξεις, ήδη έχουν κοπεί συντάξεις. Εκτός από αυτά τα μέτρα που θα έρθουν τώρα. Δεν υπάρχει τίποτα, συνέχεια φόροι. Δεν θα μπορούσα να τα αποξέσουμε καθόλου. Θεωρώ ότι υπάρχει αδιέξοδο, δεν θα μπορέσει κανένας να ανταπεξέλθει. Ήδη ο κόσμος που έκανε προσπάθεια είναι εκτός οικογενειακού προϋπολογισμού. Τέλος πάντων, η κυβέρνηση πιστεύω ότι θα κάνει κάτι το οποίο θα έπρεπε να το είχε κάνει πολύ καιρό πριν. Είναι αυτό που λέμε ότι αυτό που κάνει ο έξυπνος αμέσως, το κάνει ο βλάκας επιτέλους. Εδώ, αγόρι μου, δεν έχουμε να φάμε. Έχω τρία παιδιά, δύο αγόρια και ένα κορίτσι. Το πρώτο πρόλαβε και διορίστηκε δάσκαλος. Τα άλλα τα δύο δεν έχουν δουλειά. Σηκώνομαι μια πρωία, βλέπω το κορίτσι, τα δάκρυα. Τι κλαίσε, γιατί κοπέλα μου δεν έχω να φάω. Μετά από λίγες μέρες τα ίδια ο γιος μου. Γιατί έχω ράγει μου, μπαμπά δεν έχω να φάω. Και το καθένα έχει από δύο παιδιά. Οι φόροι, κουτσά στραβά θα τους αντιμετωπίσουμε. Δουλειά, ανεργία, αυτό μας πειράζει. Δυστυχώς οι πολιτικοί μας κοροϊδεύουν. Τώρα η φτώχεια θα φτάσει λίγο ακόμα στο κόκαλο. Θα γίνει κοινωνική έκρηξη, θα γίνει. Δεν θα αργήσει. Φόρους. Τίποτε τι άλλο δεν έχουν από έναν. Ρωτάνε τον κόσμο το φτωχό τι κάνει, που δεν έχει να φάει, που κάνουν στα παγκάκια, που ψάχνουν τα σκουπίδια. Με τη νέα κλίμακα για το εισόδημα επηρεάζεται και η έκτακτη εισφορά, με αποτέλεσμα σύμφωνα με τα παραδείγματα του ΆΗ Εφημερίδα να προκύπτουν οι εξής επιβαρύνσεις. 2,2% για εισοδήματα από 12.001 έως 20.000 ευρώ, 5% από 20.001 έως 30.000 ευρώ, 6,5% από 30.001 έως 40.000 ευρώ, 7,5% από 40.001 έως και 65.000 ευρώ, 9% από 65.001 έως και 220.000 ευρώ και 10% από 220.001 ευρώ και πάνω. Πάμε για άλλα, λέω, όταν βλέπω, δεν κάνω κέφ, δεν κάνω κέφ καθόλου. Μας έχουν σφάξει, μας έχουν ρημάξει, άλλο τι να πω. Έτσι παλιώσαμε, δεν θέλω κανέναν. Δεν θα μπορέσει να τα απεξέλθει ο κόσμος, δεν θα μπορέσει. Τώρα το βλέπει η κυβέρνηση και ο κόσμος δεν μπορεί άλλο. Και η κυβέρνηση τι μπορεί να κάνει, τίποτα δεν μπορεί να κάνει, αφού όλοι μας κάνουν κουμά. Αμάν, το ξέρεις το αμάν που βγαίνει στην τηλεόραση, κάτι τέτοιο είναι οι φόροι. Αυτό συζητούσαμε τώρα, ότι δεν βλέπουμε φως μπροστά μας, να τελειώσουμε αυτό το πράγμα, δεν το βλέπουμε. Δυστυχώς δεν το βλέπουμε. Σε ένα χρόνο, σε δύο χρόνια, σε τρία χρόνια, να ξέρουμε να περιμένουμε, αλλιώς σβήνουμε και βλέπεις. Για τα παιδιά μας. Τι θα γίνουν από εδώ και πέρα. Το βασικότερο αυτό, για τα παιδιά. Τι θα γίνει για τα παιδιά, για εσάς, για τους νέους. Τι θα γίνει. Γι' αυτό άρχισαν να εξαφανίζονται πολλοί. Κρεμάσματα έχουμε πολλά. Αυτοκτονίες έχουμε πάρα πολλές. Δεν γίνεται. Δεν πάει άλλο δηλαδή. Χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα πως αν κάποιος έχει εισόδημα 20.000 ευρώ, θα φορολογηθεί για τις 8.000 ευρώ της διαφοράς από το αφορολόγητο των 12.000 ευρώ, με 2,2%, ενώ αν το εισόδημά του είναι μεγαλύτερο από 25.000 ευρώ, θα φορολογηθεί παραδείγματος χάρη για το υπόλοιπο με τον υψηλότερο συντελεστή και όχι για το σύνολο του εισοδήματός του. Όπως όλους τους ανθρώπους, έτσι και εμένα, οι φόροι μας έχουν χτυπήσει κατά κέφαλα, εγώ. Δυστυχώς, εκεί βαδίζουμε. Εγώ είχα μια η κόρη μου, μάλλον συγκεκριμένα, έφυγε την προηγούμενη εβδομάδα στην Αυστραλία. Γιατί δεν έχει δουλειά. Άντε να πληρώσει τους φόρους, ο συνταξιούχος. Εντάξει, λες, δόξα τω Θεώ, παίρνεις μια σύνταξη. Αλλά η σύνταξη μέχρι σε ένα σημείο, από εκεί και μετά έχει έξοδα, υποχρεώσεις το ένα το άλλο. Μας έχουν ρεμάξει, ρε παιδιά. Από παντού. Μας έκοψαν οι συντάξεις, μας έκοψαν από τα παιδιά μας τους μισθούς.
Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Δεν μπορούμε να ζήσουμε. Πού θα πάει αυτό το χάρι, δεν ξέρουμε. Φόροι, φόροι, φόροι. Πού θα μπουν. Ενώ για τον εαυτό του δεν έχουν βάλει κανένα φόρο. Ο κόσμος έχει αγανακτήσει. Ήρθαν και τώρα και οι μετανάστες που υποφέρουν τώρα. Όλα τα πληρώνει ο ελληνικός λαός. Εμείς οι συνταξιούχοι δεν μπορούμε να ζήσουμε. Και γυρίζουμε σαν, σαν τους καταραμένους. Τι να πούμε για τους νέους φόρους. Θα δούμε. Όταν θα βγουν, τότε θα δούμε τι θα γίνει. Αλλά από ό,τι φαίνεται, θα είναι να πάμε να κρυφτούμε και να μην ξαναβγούμε έξω.